Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για έναν από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων θα μιλήσουμε σήμερα. Μαζί μας η Ελένη Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν θα μιλάμε για τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον ιδιοκτήτη της Τσιπίτα, που είναι ο άνθρωπος που έμαθε να τρώει την Ευρώπη συσκευασμένο κρουασάν και έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να μετατρέψει την Τσιπίτα σε ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα. Έχει παρουσίασει 35 χώρες του εξωτερικού και συνεχώς επεκτείνεται. Όπως δήλωσε ο ίδιος προημερών σε μία εκδήλωση, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια η ελληνική οικονομία θα εκτιναχθεί, θα έχουμε το φαινόμενο του ελαττηρίου. Οπότε οι συνθήκες στην παρούσα φάση είναι ευνοϊκές. Αυτό φαίνεται να εκμεταλλεύεται και ο ίδιος, ο οποίος ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εξαγορές και νέων εταιριών και να μπει σε νέους τομείς. Ήδη έχει εξαγοράσει την αλατοβιομηχανία Νίκας και ετοιμάζεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την βιομηχανία αλαντικών Βίκη, να την εξαγοράσει και εκεί. Ήδη οι συζητήσεις με τους νυν ιδιοκτήτες στην οικογένεια Παπαγιάννη βρίσκονται σε καλό σημείο. Είναι πολύ κοντά, λένε, να κλείσει η συμφωνία. Ένα από τα προβλήματα της αλατοβιομηχανίας Βίκη είναι ο υψηλός δανεισμός ο οποίος έχει όμως ένα πολύ καλό μερίδιο αγοράς, είναι γύρω στο 6%. Είναι μια βιομηχανία η οποία εδρεύει στην Άρτα, διαθέτει δικό της χειροστάσιο και συνεργάζεται με 50 κτηνοτρόφους και ταυτόχρονα λειτουργεί το δικό της φαγείο. Είναι ένας καινούριος τομέας, ο τομέας των αλλαντικών για τον Θεοδωρόπουλο. Δεν αποκλείεται, όπως λένε, να έχουμε όμως και είσοδο και σε άλλους νέους τομείς.